Μετά από διεξοδικείο, όπως αποδείχτηκε συζήτηση, ο Δημοκρατικός Συναγερμός παίρνει 6 προεδρίες, το ΑΚΕΛ 5, το ΔΙΚΟ 3, από μία προεδρία παίρνουν η ΕΔΕ και η Συμμαχία Πολιτών, ενώ η Αλληλεγγύη, οι Οικολόγοι και το ΕΛΑΜ παίρνουν από 2 αντιπροεδρίες. Η σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων θα συνεχιστεί και την Τετάρτη, με στόχο να καταλήξει στα ονόματα για τις προεδρίες των Επιτροπών, προκειμένου μέχρι την Πέμπτη να εγκριθούν και η Βουλή να αρχίσει δουλειά την Παρασκευή. Η Βουλή από σήμερα εισέρχεται σε κανονική πορεία εργασιών, με πρώτο ζητούμενο τον διαμερισμό των κοινοβουλευτικών επιτροπών, δηλαδή πόσες προεδρίες θα πάρει το κάθε κόμμα. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες μοιράζονται στα πολιτικά κόμματα, είναι συνολικά 16. Το ΔΙΚΟ, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα διατηρήσει την Επιτροπή Οικονομικών με επικρατέστερο το όνομα του Άγγελ Βότση, θα πρέπει να αποφασίσει για τις Επιτροπές Συγκοινωνιών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου η προηγούμενη κατοχή τους δεν είναι στη Βουλή. Σε ό,τι αφορά στο Δημοκρατικό Συναγερμό, εάν διατηρήσει την Επιτροπή Ελέγχου, το πιο πιθανό να είναι πρόεδρος της ο Γιώργος Γεωργίου, ενώ για την Νομικών ακούγεται το όνομα του Κώστα Κωνσταντίνου, ο οποίος θα μετακινηθεί από την Υγείας. Για την Επιτροπή Παιδείας ακούγεται το όνομα του Ευθύμιου Δίπλαρο, αλλά προεδρία θέλει και ο Ανδρέας Κυπριανού. Στο χώρο του ΑΚΕΛ, αν το κόμμα διατηρήσει την εσωτερικών, θεωρείται επικρατέστερη η Ελένη Μαύρου, αφού διετέλεσε και υπουργό εσωτερικών. Προεδρία Επιτροπή διεκδικεί και η Ειρήνη Χαρλαμπίδου, ω πρώτη σε σταυρού βουλευτή, αλλά το ερώτημα είναι ποια θα τη δώσει το κόμμα, αφού η εργασία μάλλον θα παραμείνει στο Ανδρέα Θακοντή και η προσφύγων στη Σκεύη Κουκουμά. Πριν από τη σύσκεψη, ο πρόεδρο τη Βουλή έγινε δεκτό από τον πρόεδρο τη Δημοκρατία Νίκο Αναστασιάδη στο Προεδρικό Μέγαρο. Και συμφωνήσαμε να υπάρχει μια τακτική συνεργασία, ώστε να μπορούνται όσο το δυνατόν με τον πιο σωστό και αποτελεσματικό τρόπο για απόφαση τα νομοσχέδια. Νωρίτερα το πρωί, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρο Φινοφίτου εξαπέλυσε βολές κάτου ΔΙΚΟ, χωρίς ωστόσο να το κατονομάζει, λέγοντας ότι αυτοχρήζονται ρυθμιστές της πολιτικής ζωής του τόπου. Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, είπε ότι κάποιοι γέρνουν πότε αριστερά και πότε δεξιά, με μοναδικό τους γνώμονα το εναγκαλισμό τους με την εξουσία. Εφαρμόζει τον τρόπο λειτουργίας του Κοινοβουλίου ο νέος